Κύριε Κασελάκη, είδαμε εξαιρέσατε τον κύριο Παπανότα από το ευρωψηφιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια απόφαση που έπρεπε να συμβεί. Αριστερά. Κύριε Κασελάκη, μια δήλωση για όλο αυτό που έχει συμβεί με τον κύριο Παπανότα. Να είστε καλά. Γιατί απάντησε και ο ίδιος ότι είχε πει να παραιτηθεί. Η δήλωσή μου είναι στην ανάρτηση την οποία έχω κάνει και δεν πρόκειται να επεκταθώ περαιτέρω. Να είστε πάρα πολύ καλά. Ανέφερε και ο ίδιος ότι σας στήριξε από την πρώτη στιγμή. Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είπε στην Κωνσταντίνα. Ουσιαστικά εμένει σε αυτό που έγραψε και στο. Που ανήρτησε, ότι στον ΣΥΡΙΖΑ είναι προμετωπίδα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οτιδήποτε αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει ένα τέτοιο θέμα και έχει ανοίξει μια κουβέντα που αφορά σε αυτά, πήρα την απόφαση μου να διαγραφεί. Το παραμικρό μπορεί να γίνει αιτία. Ο κύριος Κασελάκης, εγώ απορώ, δεν ήξερε όταν επέλεξε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μπράβο, να βάλει το ψηφοδέλτιο, να ψάξει, να κάνει μια έρευνα. Δεν ήξερε άλλα και άλλα. Εγώ να δεχτώ ότι ο κύριος Παπανότας είναι ο χειρότερος. Ο κύριος Κασελάκης και οι συνεργάτες του δεν είχαν κάνει μια έρευνα. Μας περνάνε κανονικά στα κόμματα από κόσκινο. Είναι κάτι που το γνωρίζουμε οι ίδιοι. Προφανώς επειδή το συγκεκριμένο κόμμα βρίσκεται σε φάση αλλαγής, ανανέωσης, whatever. Αυτό δεν πέρασε από κόσκινο. Να πω, κατάλαβες, δηλαδή μας περνάνε από κόσκινο, το ξέρουμε. Γιατί να βάλεις τον ειδικά τα δημόσια πρόσωπα. Αυτό που λέει ο Τάσος. Το βάζει μια διαδικασία πολύ. Από τη στιγμή που μπορεί να το ξέρεις. Το είπα πριν. Ναι. Πάντα, είχαν κάνει μια έρευνα για το ποιος είναι ο καθένας. Λίγο. Και άδε, δεν το ξέρει ο κύριος Κασελάκης, θα υπάρχει ένα επιτελείο. Και δεν μας ψάχνουν μόνο για δηλώσεις, μας ψάχνουν και για οικονομικές ατασταλίες, γιατί έχουν βρει μπροστά τους σκάνδαλα. Και έχει ευθύνη και το κόμμα. Βεβαίως, αυτό λέω, γιατί είναι ωραίο που λέω ότι εγώ θα κάνω προκριματικές. Ναι, αλλά. Οι άλλοι στα άλλα κόμματα που δύο μήνες συζητάς, περιμένουν την απάντησή σου και ταυτόχρονα ξέρεις ότι μέχρι να απαντήσεις σε ψάχνουν. Στο είχα πει πέρυσι που είχα έρθει στην εκπομπή, που το συζητάγαμε ενώ δεν είχα κατέβει ακόμα, ήξερα ότι με ψάχναν τότε κόσκινο και εγώ όσο σκεφτόμουν αν θα κατέβω. Είναι μες στο πρόγραμμα. Καλύτερα αυτό παρά προκριματικές, τι ωραία reality ψηφίζουμε. Και μετά, ο κόσμος και μετά κρεμάς. Ναι, ωστόσο, πήτανε μια ευθύνη υπεύθυνη σας ότι ακόμα και κατόπιν εορτής προχώρησε στη διαγραφή. Ναι, δηλαδή, σίγουρα, θα μπορούσε σίγουρα, να μείνει σίγουρα, στο κομμάτι σίγουρα. Ότι δεν με νοιάζει απόλυτα. Στην απόψη μου. Ναι, εγώ λέω όσον αφορά το επιτελείο, όμως δεν έκανε καλή δουλειά. Γενικά, αυτή τη στιγμή, και σε αυτό είναι ένα βήμα της κοινωνίας, δεν μπορείς να κάνεις ένα μηδέν υπάρχει. Κάπως θα έπρεπε να αντιδράσει. Βέβαια, εννοείται. Κάποια θα έπρεπε, θα περίμεναν όλη την αντίδρασή